Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην Πολιτεία Πύλη Πολιτών. Το σημερινό μας θέμα αφορά τον πρώτο των υπουργών, τον Πρωθυπουργό και τη Δημόσια Διοίκηση. Να δούμε επιτέλους ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έχει αυτό το θεσμικό ρόλο, ποιος είναι, τι έργο έχει παράξει στη ζωή του και πώς βρέθηκε σε αυτή τη θέση. Γι' αυτό το θέμα έχουμε καλεσμένη την κυρία Ευθυμία Εφρεμίδου, υποψήφια βουλευτή με τον Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στο νομό Σερών. Κυρία Εφρεμίδου, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κυρία Ελένη Θεοδωροπούλου, καλησπέρα και στους θεατές της εκπομπής σας. Καλώς ήρθατε και ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο. Μας αφορά όλους το συγκεκριμένο θέμα, είναι κάτι που το συζητάμε συνέχεια. Ποιος είναι, γιατί καταλαμβάνει αυτή τη θέση ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, αλλά αυτή τη φορά θα μας απασχολήσει ο συγκεκριμένος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Τι ακριβώς έχει κάνει στη ζωή του, ποια προϋπηρεσία είχε, πού πέρασε, πώς έφτασε εκεί, ποιοι τον υποστήριξαν ίσως. Ναι, τι γνωρίζετε, κυρία Εφρεμίδου, πάνω σε αυτό. Όχι μόνο εγώ. Νομίζω ότι και όλος ο κόσμος που ασχολήθηκε και ασχολείται με την πολιτική και τους πολιτικούς, την πολιτική σαν έννοια όχι όπως μας την έχουν περάσει, αλλά ως την πραγματική της έννοια, γιατί μόνο ενεργός πολίτης ασκεί πολιτική, γνωρίζουν ποιος είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Και θα δούμε λοιπόν, καθώς κατέχει μία θεσμική θέση πάρα πολύ σημαντική, είναι ο πρώτος των υπουργών, είναι δηλαδή, ο υπουργός είναι κάτω από έργο, κάτω υπό έργο δηλαδή, υπό έργο ποιον, του κράτους, έχει να κάνει, επιτελέσει ένα έργο δημόσιας διοίκησης. Είναι λοιπόν στην εκτελεστική εξουσία, στη μία από τις εξουσίες που έχουμε, αυτός που εκτελεί το νομοθετικό έργο, ό,τι γίνεται από την νομοθετική εξουσία, από τη Βουλή δηλαδή, είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να εκτελέσει, να δώσει, και ας το πω, είναι ο μαέστρος στην ουσία μιας, ας το βάλουμε όρους μουσικής λοιπόν, μιας ορχήστρας που είναι η δημόσια διοίκηση. Και εδώ θα δούμε αν έχουμε τις παραφωνίες, γιατί οι διαφωνίες είναι καλές να υπάρχουν, αλλά εδώ έχουμε παραφωνίες και οι παραφωνίες μεταφράζονται στη δημόσια διοίκηση ως παρανομίες, κυρία Θεοδωροπούλου. Θα δούμε λοιπόν ποιο είναι το βιογραφικό. Θα ξεκινήσουμε για να διαβάσουμε το βιογραφικό, γιατί πολλά λέγονται για τα βιογραφικά ανθρώπων, αλλά να το δούμε κάτω από άλλο πρίσμα. Ας διαβάσουμε λοιπόν, ναι, αν μπορέσει λίγο να το μεγαλώσει για να φαίνεται καλύτερα στην εικόνα. Αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να μπορούμε να το διαβάσουμε, για να δούμε, για να δουν όλοι και να λέμε λοιπόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα, αφού αποφύτησε ως αριστούχος από το Κολέγιο Αθηνών. Θα σταματήσω εδώ και όσοι θέλουν να κάνουν κάποια έρευνα για το Κολέγιο Αθηνών μπορούν να την κάνουν, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα δούνε ότι η πλειοψηφία πολλών μεγαλοσχήμων ανθρώπων που υπάρχουν και στην πολιτική αλλά και αλλού, θα δούνε ότι έχουν περάσει όλοι από το Κολέγιο Αθηνών, ένα σχολείο το οποίο μπορούν να ψάξουν πώς δημιουργήθηκε, πώς έγινε, ποιοι πηγαίνουν εκεί κτλ. Και συμμετά από εκεί, δεν μπαίνει καν στη διαδικασία, όπως έγινε και με την κόρη του τώρα, να μπει στη διαδικασία να περάσει σε κάποια σχολή δημόσια εδώ της Ελλάδος, αλλά φεύγει και πάει κατευθείαν στο Χάρβαρντ. Άλλη διαδρομή που επίσης τη συναντάμε σε πάρα πολλά στελέχη και του κρατικού μηχανισμού αλλά και της πολιτικής. Οπότε, κυρία Εφρεμίδου, αυτό που μας λέτε μέχρι στιγμής η πορεία του, αυτό που δείχνει είναι ότι δεν είχε καμία επαφή με το μέσο Έλληνα πολίτη. Πολύ ορθά το τοποθετεί, δεν είχε καμία μα καμία επαφή. Mm-hmm. Καμία. Και το συνεχίζει ακόμη και σήμερα και το είδαμε ότι η κόρη του φεύγοντας από εδώ κατευθείαν πηγαίνει σε ένα Αμερικάνικο πανεπιστήμιο. Θέλω να γνωρίζουν, και το λέω με τα λόγω γνώσης αυτό, ότι τα πανεπιστήμια στην Αμερική είναι ιδιωτικά και το να πηγαίνει σε ένα τέτοιο είδος πανεπιστήμιο πρέπει να μιλάμε για ποσά τα οποία είναι ασύλληπτα για έναν άνθρωπο, για μέσο Έλληνα πολίτη. Δηλαδή, να σκεφτείτε ότι στο Yale, εκεί πήγε η κόρη του, 250.000 δολάρια. Κοστίζει, ναι, είναι σπουδές, το σύνολο των σπουδών.
Είναι ποσά τα οποία είναι πραγματικά για μας απογορευτικά. Παρόλα αυτά, θα δούμε αργότερα και για το πόθεν έσχες. Ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται τα διαθέτει αυτά τα 250 χιλιάρικα κατ' έτος για να δώσει για την κόρη του. Και προχωράμε εδώ να δούμε λοιπόν... Το ζήτημα, κυρία Φρεμίδου, είναι πώς τα διαθέτει. Γιατί εμείς θα δούμε τη διαδρομή του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχει βέβαια και η διαδρομή της οικογένειας. Που κάποια στιγμή, αν ψάξουμε, θα μας πείτε, φαντάζομαι, από πού ξεκίνησε και πώς απέκτησαν αυτή κύριε την πρόσβαση. Αυτή την τάση να περνάνε στον κόσμο με έναν τρόπο πάρα πολύ στοχευμένο, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και όχι μόνο αυτό, για αυτούς τους ανθρώπους όπου με κληρονομικότητα παίρνουν μια περιουσία που πολλές φορές αυτή η περιουσία πρόκειται για κλοπημαία, εγώ αυτό το θεωρώ ότι είναι σαν αυτούς που τους πιάνει και η αστυνομία όταν τα κλοπημαία καταλήγουν στα χέρια τους, με διαδρομές οι οποίες δεν είναι σωστές. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει κλέψει ο παππούς μου, ο προπάππους μου, εγώ να έχω γίνει μεγάλος και τρανός, παντώντας στις πλάτες με ένα αίμα, με ένα χρήμα που είναι βαμμένο με αίμα. Αυτά πρέπει να σταματήσουν, πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ξεκινήσει και έχουν φτάσει εδώ μέσα από διαδρομές οι οποίες δεν είναι ορθές, δεν είναι δίκαιες για κανέναν άνθρωπο. Ας συνεχίσουμε όμως το βιογραφικό. Είναι σωστό να το δούμε αυτό όλο και μετά μπορούμε να το αναλύσουμε. Βλέπουμε ότι έχει πάρει και ανώτατη τιμητική διάκριση και τιμήθηκε, λέει, και με τα έπαθλα, όπως τα αναφέρουν αυτά. Είναι κάτι συνηθισμένα που γίνεται σε αμερικανικά πανεπιστήμια. Και μάλιστα λέει, αυτό το κέρδισε για την εκπόνηση, ακούστε, της διατριβής του με θέμα την αμερικανική εξωτερική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα. Μα φυσικά τέτοια διατριβή θα είχε κάνει, εφόσον είχε πίσω του μια τέτοια κληρονομιά με έναν πατέρα που τα ξέραν πάρα πολύ καλά, οπότε ήταν πάρα πολύ εύκολο να κάνει μια τέτοια διατριβή. Συνέχισε τις σπουδές του στο Στάνφορντ. Βλέπετε λοιπόν, από το ένα πηγαίνουμε στο άλλο και στο τομέα διεθνών οικονομικών σχέσεων και τις ολοκλήρωσε, λέει, στο Harvard πάλι Business School, στο τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων. Δηλαδή ήξερε και από διοίκηση επιχειρήσεων. Θα δούμε λοιπόν πώς ασχολήθηκε. Πριν όμως ασχοληθεί με την πολιτική, εργάστηκε για μια δεκαετία στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διετέλεσε οικονομικός αναλυτής σε μια εταιρεία, τράπεζα, και σύμβουλο στην κορυφαία εταιρεία συμβούλων McKinsey & Company στο Λονδίνο. Μπορείτε να ψάξετε και να δείτε για ποιες εταιρείες μιλάμε. Δεν θα πάρω θέση για ποιες είναι αυτές οι εταιρείες και πώς αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, εργάστηκε ως ανώτατος στέλεχος επενδύσεων στην Alpha Ventures, της Alpha Bank, στην Alpha Bank δηλαδή, ναι. Και στη συνέχεια μετακινήθηκε στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. Θα σταματήσω εδώ, γιατί έχουν γραφεί πάρα πολλά και για αυτήν του εκεί την εργασία στην Εθνική Τράπεζα. Εγώ ίσως είμαι και πιο παλιά και θυμάμαι πάρα πολύ καλά το ότι είχαν υποθεί για τη θέση του αυτή, ποιος την είχε πάρει αυτή τη θέση, ποιος του την είχε δώσει αυτή τη θέση. Τότε στην διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας ήταν κάποιος Θόδωρος Καρατζάς, ήταν επί πρωθυπουργίας του κ. Σημίτη. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Σημίτης, όπως τότε γράφαν πάρα πολύ στις εφημερίδες, αλλά και έτυχε σε μια εκπομπή ο κύριος Λεβέντης στο Μέγκα να αναφερθεί τότε και να πει με ποιον τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε αυτή τη θέση στην Εθνική Τράπεζα, ότι τον έβαλε ο κύριος Σημίτης. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι διασυνδέσεις που γίνονται. Μα ο κύριος Σημίτης όμως, κυρία Φρεμίδου, συγγνώμη για τη διακοπή, είναι πολιτικός του αντίπαλος θεωρητικά. Είναι. Μήπως τελικά αυτό φαίνεται. Είναι ένα θέατρο, είναι κάτι που παίζεται μόνο και μόνον για σας και για μας και για το μέσο Έλληνα, γιατί σας είπα ότι όλοι αυτοί έχουν στήσει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνιδάκι απέναντι στο ότι σκοτώνονται, μαλώνουν, ότι δεν γνωρίζονται και μάλιστα είναι στα μαχαίρια. Αν τους ακούς πολλές φορές μέσα στη Βουλή, λες πω, αυτοί θα σκοτωθούν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον, ο ένας βγάζει τα άπλυτα του άλλου και παρόλα αυτά θα τους δούμε ακόμη και σε φωτογραφίες να χαρακτηρίζονται μεταξύ τους.
Όλα είναι ένα θέατρο, κύριε Θεοδωροπούλου, ένα κακοπαιγμένο θέατρο που ο θεατής, ο Έλληνας πολίτης, εφόσον δεν παίρνει μέρος και πρέπει να πάρει μέρος, θα εξηγήσω γιατί πρέπει να πάρει μέρος, δεν παίρνει, τους αφήνει λοιπόν και κάθεται και βλέπει ένα κακοπαιγμένο θέατρο, το οποίο όμως θέατρο έχει άμεση συνέπεια στην ίδια του τη ζωή και βίο του, με αποτέλεσμα, τα βλέπουμε τα αποτελέσματα τώρα πλέον, και φυσικά στις επόμενες γενιές θα είναι ακόμη δυσκολότερα τα πράγματα. Κυρία Εφρεμιδού, συγγνώμη, για να υπάρξει ένα τέτοιο θέατρο μπροστά στα μάτια μας, πάει να πει ότι υπάρχει κάτι άλλο από πίσω, το οποίο δεν πρέπει να μάθουμε, για να μην αντιληφθούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή δεν είναι ένα θέατρο απλά για να δείξει ότι είναι ακόμα πιο αγωνιστική για λογαριασμό μας. Φυσικά και υπάρχει και από πίσω ένα άλλο, γιατί και αυτοί φυσικά και υπάρχουν και έχουν γραφεί και έχουν υποθεί, μα και οι ίδιοι ακόμη, πολλές φορές τα έχουν αναφέρει και με ανεμοτεπώνυμα και τα λοιπά, ότι υπάρχουν φυσικά κάποιοι άλλοι μηχανισμοί που κατευθύνουν αυτές τις πολιτικές που αυτοί οι ίδιοι ασκούν. Υπάρχουν δηλαδή, ας το πούμε έτσι με απλό λόγο, κάποια άλλα αφεντικά, τα οποία κινούν τα νήματα. Οπότε ανάλογα το πώς βολεύει το πώς βολεύει και το πώς θέλουν να αποσυμπιέσουν πολλές φορές την κατάσταση, όταν οι άνθρωποι φτάνουν στο απροχώρητο, μετακινούν τους ανθρώπους ανάλογα και τους βάζουν στις θέσεις αυτές. Δηλαδή, αν δουν ότι πιέζεται πάρα πολύ η κατάσταση, αλλάζουν και βάζουν κάποιους άλλους. Μετά, από λίγο καιρό, επειδή ξεχνάει ο άνθρωπος, και θα δούμε γιατί ξεχνάει, κάνουν το ακριβώς, μετά βάζουν τον άλλον. Αλλά στην ουσία όμως εναλλάσσονται οι ίδιοι. Το βιώνουμε αυτά τα τελευταία 50 χρόνια, βλέπουμε τις ίδιες οικογένειες να είναι πάνω σε θεσμικές θέσεις. Ωραία, ας συνεχίσουμε τότε να δούμε τι άλλο έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης ή σε ποιον άλλο τομέα θέλει. Ναι, εργάστηκε όπως είπαμε και στην Εθνική Τράπεζα. Είναι για 3 χρόνια Διευθύνων Σύμβουλος Εθνικής Επιχειρηματικών Συμμετοχών. Της Εθνικής, λέει, Επιχειρηματικών Συμμετοχών. Εδώ πρέπει να σταματήσουμε και να δούμε λιγάκι ένα θέμα που είχε προκύψει, το οποίο μπορεί να άγγιζε ακόμη και κάποιες, ίσως και τη δικαιοσύνη, αλλά όπως βλέπετε αυτά περνούν έτσι στον τούκο. Αυτή η Εθνική Επιχειρηματικών Συμμετοχών ήταν μια εταιρεία η οποία ήταν μέσα στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας. Τότε ήταν... Κυρία Εφρεμίδου, να σας διακόψω, ναι. Μην ξεκινήσετε να αναλύετε το θέμα. Να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και να επανέλθουμε για να μην διακόψουμε καθόλου. Αγαπητοί φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Ένα ιερό ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμι Σόρα. Ένα ιερό ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν, όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θείη δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Επανήλθαμε. Κυρία Εφρεμίδου, μπορείτε να συνεχίσετε να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί με την εταιρεία της Εθνικής. Ήταν λοιπόν στην Εθνική Εταιρεία, στην Εθνική Επιχειρηματικών Συμμετοχών, στην οποία πρόσθετο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή επίσης όμως ο κύριος Μητσοτάκης ήταν και σε μια άλλη εταιρεία, Inform P, εταιρεία Λύκος λιγόταν αυτή η εταιρεία, όπου φαίνεται και στο ΦΕΚ, αν μπορούμε λίγο να βγάλουμε το βιογραφικό για να βάλουμε το ΦΕΚ 9316. Ναι, βεβαίως. Στο 2000, στη σελίδα 4, φαίνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι μετέχει και ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης
Σε αυτήν λοιπόν την εταιρεία, είναι στη σελίδα 4, στην τέταρτη σελίδα. Εκεί όπου αναφέρεται κάποια ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρό, είναι εδώ. Λοιπόν, στο ΔΣ βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Αυτή λοιπόν προχώρησε στην εξαγορά του 51% μιας άλλης εταιρείας που λεγόταν Fine Trust ΑΕ, η οποία ήταν, η εταιρεία αυτή ήταν μέτοχος, ήταν της εθνικής των επιχειρηματικών συμμετοχών, το διαχειριζόταν δηλαδή το φαν αυτό η εθνική επιχειρηματικών συμμετοχών, εκεί όπου προέστατο δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης. Φυσικά όλα αυτά φαίνονται αυτά και οι σχέσεις που υπήρχε τότε. Βλέπουμε λοιπόν όμως ότι η εταιρεία αυτή εξαγοράζει μετοχές αυτής της εταιρείας ΑΕ που διαχειρίζεται η Εθνική. Υπάρχει δηλαδή μια διαδικασία η οποία ίσως σε κάποιον έλεγχο θα μπορούσαν να διαπιστωθούν ίσως και κάποια αδικήματα. Αλλά βλέπουμε ότι όλα αυτά, γιατί υπάρχει αυτή η είδος εξαγορά που έχει γίνει, υπάρχει ένα συμβίβαστο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι... Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, ποιο είναι το συμβίβαστο? Δεν μπορεί να βρίσκεσαι μέσα σε μια εταιρεία που είσαι μέσα σε μια εθνική, μάλιστα στην εθνική τράπεζα. Αυτό που σας αναφέρω, αυτή η εταιρεία... Ναι. Μισό λεπτό, γιατί και με δυσκολεύομαι πάρα πολύ με τα αγγλικά Fine Trust. Ναι. Αυτές οι εταιρείες, αυτό το φαν δηλαδή, που ήταν και μια εισπρακτική, είχε σχέση με θέματα και περιουσίας της Εθνικής Τράπεζας. Ναι. Και ξέρουμε τις διαδρομές που έχει η Εθνική Τράπεζα στο ίδιο μας το κράτος. Έχουμε αναφερθεί, έχουν γίνει πάρα πολλές εκπομπές πάνω σε αυτό. Οπότε φανταστείτε ότι αυτή η εταιρεία και η σχέση που είχε με την Εθνική, γιατί ανήκε στην Εθνική αυτή η εταιρεία, ξαφνικά περνάει σε μια άλλη ιδιωτική ΑΕ, στην οποία και στο ΔΣ αυτής της εταιρείας είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Δηλαδή μεταφέρθηκαν μετοχές αυτής της εταιρείας στην εταιρεία που βρισκόταν ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό, σκεφτείτε το δηλαδή, να είστε διευθύνων σύμβουλος σε μια εταιρεία και να μετακινήσετε από τον όμιλό σας σε μια ελευθερία και να πουλήσετε κάποια πράγματα, κάποιες μετοχές αυτής της εταιρείας με μια διαδρομή η οποία δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχει ένα συμβίβαστο, δεν μπορεί να βρίσκεσαι και στο διοικητικό εκεί και στο διοικητικό εδώ. Ναι, δεν μπορείς να είσαι δηλαδή και στο διοικητικό συμβούλιο. Ναι, οι εταιρείες αυτές είναι συγκεκριμένες για το τι εκτελούν. Αυτά, δεν είμαι νομικός, αλλά όμως έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ και έχει συζητηθεί το θέμα και τότε για αυτές τις διαδρομές, τις υπόγειες. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι όλοι το προσπερνούν. Δεν δίνουν πολύ σημασία, τη δέουσα σημασία. Να μην ξεχάσουμε ότι όλα αυτές οι κινήσεις, κυρία Θεοδωροπούλου, των τραπεζών, ελέγχονται και από την οικονομική, ας το πω με εισαγωγικά, αστυνομία, τη ΦΑΤΦΟ που υπάρχει και όλα αυτά, σιγά σιγά, γιατί παρατηρήθηκαν πολλά φαινόμενα, και το λέω σιγά σιγά γιατί όποιος ασχολήθηκε με αυτό το θέμα θα δει ότι μέσα στο πέρασμα των χρόνων βλέπουμε να έχουν σφίξει τα πράγματα με τέτοιες διαδικασίες, γιατί στο παρελθόν έγιναν πάρα πολλά έσχη. Δηλαδή, η συγκεκριμένη κυρία Φρεμίδου, η συγκεκριμένη υπόθεση διερευνάται από την οικονομική αστυνομία? Δεν διερευνάται πουθενά. Κανονικά όμως θα έπρεπε να διερευνηθούν τέτοιου είδους σχέσεις και τέτοιου είδους καταστάσεις, γιατί δημιουργούν μια άσχημη εικόνα για τους ανθρώπους της διοίκησης όταν συνδέονται με τέτοιες διαδρομές. Εγώ θα σταματήσω μόνο σε αυτό, δεν είμαι ούτε δικαστής, δεν είμαι ούτε ανήκω δηλαδή σε αυτούς που ξέρουν τα οικονομικά τόσο καλά, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι όταν είσαι σε εταιρείες οι οποίες παρόμοια συμφέροντα έχουν και τα λοιπά, μπορείς πιο εύκολα να και έχεις και μια άλλη εταιρεία τρίτη και υπάρχουν και άλλες, μπορεί πιο εύκολα να τα μεταφέρεις εκεί όπου εσύ θέλεις, εκεί όπου εσύ είσαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, το θέμα ανταγωνιστικότητας, ξέρετε τι έχουν γίνει. Αργότερα φυσικά πάρθηκαν, εδώ μιλάμε για το 2002. Τώρα η νομοθεσία έχει σφίξει πάρα πολύ σε τέτοιου είδους θέματα και δεν μπορεί να υπάρχουν μέλη και από εδώ και από εκεί να βρίσκονται σε εταιρείες. Θα είχε μια αξία να δούμε πότε
πότε έγινε μέλος του κάθε διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρείες. Αυτό είχε γίνει το 2000 που σας λέω και το 2002 η εταιρεία αυτή προχώρησε στην εξαγορά του 51% μάλιστα του Fine Trust ΑΕ. Η εταιρεία αυτή ήταν μέτοχος, ήταν το φαν της Εθνικής. Το διαχειριζόταν η Εθνική Επιχειρηματικών Συμμετοχών, στην οποία ήταν ο διευθύνοντας σύμβουλος ο κ. Μητσοτάκης. Αυτά σας τα αναφέρω έτσι επιγραμματικά. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία, γιατί δεν είμαστε ούτε στη δικαιοσύνη. Ας καταλάβουν οι Έλληνες πολίτες ότι τη σχέση και τις διαδρομές που υπάρχουν. Ναι. Να προχωρήσουμε πάλι στο βιογραφικό. Θέλω να προχωρήσουμε στο βιογραφικό. Και να δούμε πώς μπαίνει στην πολιτική ο κύριος Μητσοτάκης. Πώς έρχεται τελικά μετά από όλα αυτά και μετά από 3 χρόνια που ήταν στην Εθνική Επιχειρηματικών Συμμετοχών, τέλος πάντων, και σε όλα αυτά. Στο 2004, μάλιστα είχε βραβευτεί και το 2003 λέει, τέλος πάντων από το World Economy Forum, αυτά μην τα ακούν οι πολίτες και νομίζουν ότι είναι κάτι, είναι μεταξύ τους βραβεύσεις όταν θέλουν να ανεβάσουν κάποιους για να τους τοποθετήσουν εκεί που πρέπει. Λοιπόν, στις εκλογές του 2004 εξελέγει πρώτος και το 2007 εξελέγει πρώτος σε σταυρός προτίμησης με τη Νέα Δημοκρατία στην μεγάλη εκλογική περιφέρεια λέει, της χώρας Β' Αθηνών. Ναι. Και εξελέγει λέει το 2009 για τρίτη φορά. Το Μάιο του 2002 εξελέγει πάλι πρώτος στη Β' Αθηνών και ήταν επικεφαλής λέει του ψηφοδελτίου Αθηνών. Ναι. Θα ήθελα να πάμε εκεί όπου στις εκλογές του 2 πιο κάτω. Δεν θέλω να μιλήσουμε για αυτές τις διακρίσεις που έχει κάνει, σας λέω αυτά τα βραβεία και τα λοιπά έχουν δοθεί. Εγώ θέλω να δούμε πότε αναλαμβάνει υπουργός. Αναλαμβάνει υπουργός, είναι πιο κάτω, είναι στις 25 Ιουνίου ως υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τότε με κυβέρνηση Σαμαρά. Και εκεί θα έρθω τώρα στη μνήμη των Ελλήνων πολιτών να θυμηθούμε ποιος είναι ο κύριος Μητσοτάκης ως υπουργός. Τι έχει κάνει ως υπουργός. Πώς έμεινε γνωστός, ως τι έμεινε, ως τίτλος. Το ξεχάσαν οι Έλληνες. Ήταν αυτός ο υπουργός των απολύσεων στο δημόσιο τομέα. Και έχει δηλαδή μάλιστα απέλυσε, τότε μπήκαν σε διαθεσιμότητα πάρα πολύ εκπαιδευτικοί, πάρα πολύ και μάλιστα του ΕΟΠΗ γιατροί οι οποίοι έφυγαν με διαθεσιμότητα και είτε κράτησαν τα ιατρία τους οπότε ιδιωτεύσαν και δεν ξαναγύρισαν στο δημόσιο, είτε γύρισαν κάποιοι από αυτούς στο δημόσιο, πολύ λίγοι νομίζω, τον αριθμό δεν το γνωρίζω. Μίλησε για την... είχε πει μάλιστα με έναν ειρωνικό τρόπο γιατί να μην απολυθούν και εκπαιδευτικοί. Είχε ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία. Μιλάμε, κυρία Φρεμίδου, μιλάμε πάντα για το μνημόνιο και μετά, 2010 και μετά. Το μνημόνιο και μάλιστα συνέχεια έφερνε ότι δήθεν ήταν πίεση αυτή από το μνημόνιο να απολυθούν όσο το περισσότερο γίνεται δημόσιοι υπάλληλοι και έφεραν αυτήν τη διαδικασία της διαθεσιμότητας, αν θυμούνται και των σχολικών φυλάκων, το 2000 σχολικοί φύλακες, χίλιοι διοικητικοί υπάλληλοι των πανεπιστημίων, πολλές εκατοντάδες καθαριστριών, η κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας, με τους εκπαιδευτικούς είχαν καταργήσει τότε στην εκπαίδευση 3 τομείς και 50 ειδικότητες στο Νεπάλ, μείναν έτσι σε διαθεσιμότητα κάποιοι και βγήκαν σε προσυνταξιοδοτική κατάσταση ας το πούμε υπάλληλοι και φυσικά αποχώρησαν. Δημιούργησε λοιπόν, είχαν φτάσει δηλαδή αυτό το καθεστώς διαθεσιμότητας τότε, το 2013 και 2014 είχε φτάσει στους 25.000 δημοσίους υπαλλήλους. Έχει δηλαδή ένα ιστορικό 25.000 απολύσεων. Ναι, στην ουσία ήταν μια διαδικασία που εκτός από τις απολύσεις που είχε ξεκινήσει ο κύριος Μητσοτάκης μέσω της διαθεσιμότητας, είχε κάνει και τον περίφημο εκείνο νόμο που αφορούσε, το έχω πει και σε μια άλλη εκπομπή κυρία, και θα το επαναλαμβάνω συνέχεια, μπας και οι πολίτες καταλάβουν τι συμβαίνει, με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Ναι. Που όχι ότι αρνιόταν οι δημόσιοι υπάλληλοι να μπούμε σε θέματα αξιολόγησης, αλλά ότι το 15% των υπαλλήλων θα έπρεπε να είχαν μπει
να αξιολογηθεί κάτω από με βαθμό 6, που, κάτω από το 6, που σήμαινε ότι αμέσως αυτοί, σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα, θα έπρεπε να μπουν σε διαθεσιμότητα. Έτσι λοιπόν δημιουργόταν μια δεξαμενή απολυμμένων στην ουσία δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό ήταν με το έτσι θέλω, δηλαδή για να το καταλάβουν οι πολίτες, επιμένω σε αυτό, έλεγαν να αν το 15% των υπαλλήλων έπρεπε όπως και δίποτε, δηλαδή αν ένας τμηματάρχης μέσα στο τμήμα του, γιατί και εγώ ήμουν τμηματάρχης εκείνο το διάστημα, είχε υπαλλήλους, 10 υπαλλήλους, ο ένας υπάλληλος ή δύο υπάλληλοι θα έπρεπε οπωσδήποτε να είχαν βαθμολογία 6, κάτω από 6. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό, αυτό είναι αποτύπωση της αλήθειας, αν εγώ έχω υπαλλήλους που και οι 10 είναι κάτω από 6 ή και οι 10 είναι στο 8 ή είναι στο 7, είναι ανάμεικτοι. Πώς σώνει και καλά πρέπει να βαθμολογήσουμε τους υπαλλήλους κάτω από 6. Είναι δυνατόν αυτό να γίνεται, είναι ανθρώπινο? Αυτό, κυρία Εφρεμίδου, για να καταλάβουμε, σας είχε έρθει εντολή σαν τομεάρχης να βαθμολογηθεί τουλάχιστον το 15% των τμήματων. Των υπαλλήλων. Ναι, των υπαλλήλων, ναι. Το 15% ναι, του συνόλου των υπαλλήλων, κάτω από 6% ουσιαστικά για να βρουν μία αφορμή, ναι, κάτω από το 6, για να βρεθεί μία αφορμή για απόλυση. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό ήταν. Όχι, δεν έδινε ποτέ την ευκαιρία στους δημοσίους υπαλλήλους για ανέλυξη και εξέλιξη και βελτίωση. Δηλαδή, όχι ότι θα βρούμε το ψεγάδι μέσα στη δημόσια διοίκηση για να μπορέσουμε να το βελτιώσουμε, για να βελτιώσουμε και τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Κυρία Θεοδωροπούλου, ποτέ καμία κυβέρνηση με 38 χρόνια υπάλληλος, μιλάμε με τα λόγω γνώσεων, ποτέ καμία υπάλληλος δεν θέλησε πραγματικά να δώσει εκείνα τα κίνητρα στους δημοσίους υπαλλήλους για να έχουν μια αναλυτική πορεία, ώστε να απολαμβάνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες μια δημόσια διοίκηση η οποία να είναι ευχάριστη σε αυτούς. Πάντα η μέτερη και πάντα με διαδικασίες του Διέρε και Βασίλευε, με νόμους παράνομους, ανήθικους, προσπαθούν. Γι' αυτό θέλω αυτή η εκπομπή να στοχεύσει στον πρώτο της δημόσιας διοίκησης, γιατί ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος προείσταται στη δημόσια διοίκηση. Για να καταλάβουν λοιπόν οι άνθρωποι και να θυμηθούν ποιος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ποια ήταν η διαδρομή του. Ως υπουργός είχε αφήσει αυτό το στίγμα, είχε πει πράγματα πάρα πολλά, πολύ άσχημα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να προλάβουμε να δούμε μια απολυμμένη... Δεν θα προλάβουμε, κυρία Εφρεμίδου, έχει ήδη τελειώσει ο χρόνος της εκπομπής. Αυτό που θέλω να δούμε σε άλλη εκπομπή όμως. Θα το συνεχίσουμε, ναι, βεβαίως θα το συνεχίσουμε. Γιατί αυτό το θέμα που ανοίξαμε είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε. Τελικά ο Πρωθυπουργός, ο παρόν Πρωθυπουργός, ο τωρινός, ο νυν Πρωθυπουργός, έχει μία διαδρομή, ένα ιστορικό που μάλλον θα του απαγόρευε να είναι Πρωθυπουργός και να εκπροσωπεί τη δημόσια διοίκηση. Όταν δείχνει δεδομένος προς μία πλευρά, πολιτών, γιατί και οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι πολίτες και μάλιστα έχουν τη δημόσια διοίκηση. Πρέπει να κατανοήσουν οι πολίτες ότι η δημόσια διοίκηση είναι δική τους, είναι το ίδιο τους το κράτος. Δεν είναι κάτι άλλο εκτός από αυτούς. Πρέπει να γίνει κατανοητό. Δυστυχώς όμως όλες οι κυβερνήσεις προσπάθησαν και έχουν να απαξιώσουν αυτό που λέγεται δημόσιο. Αλλά ξεχνάει ο πολίτης ότι δημόσιο, το δήμος, η ουσία δηλαδή του δημοσίου, όπως το λέει και η λέξη, είναι ο ίδιος ο πολίτης. Πρέπει να σταθούμε σε αυτό, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο πολίτης μετέχει της δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης μάλιστα είχε πει ότι όποιος δεν είναι καλός δημόσιος υπάλληλος, δεν θα πρέπει κάποιος που δεν είναι, δεν θα πρέπει ποτέ να είναι στη δημόσια διοίκηση. Αυτό δεν είναι η λύση. Η λύση είναι να πάρεις τον άνθρωπο, από ποια θέση και να είναι, και να τον τοποθετήσεις εκεί που πρέπει μέσα στη δημόσια διοίκηση για να μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα. Μάλιστα. Δεν μπορείς να βάζεις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των πολιτών. Είτε είναι ιδιώτες, ιδιωτεύουν, γιατί αυτό θέλουν να κάνουν με τις επιχειρήσεις, την επιχειρηματικότητα, είτε ανήκουν στο δημόσιο τομέα, εργάζονται στο δημόσιο τομέα. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Εφρεμίδου. Σας ευχαριστώ. Έχει τελειώσει ο χρόνος της εκπομπής μας όμως. Θα το συνεχίσουμε. Αγαπητοί φίλοι και φίλοι. Φυσικά θα το συνεχίσουμε. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που πρέπει να ακουστούν. Κυρία Εφρεμίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Αγαπητοί φίλες και φίλοι,
Όπως είδατε, ο Πρωθυπουργός ηγείται της δημόσιας διοίκησης. Παρ' όλα αυτά στρέφεται εναντίον της δημόσιας διοίκησης και είναι κάτι που αντιβαίνει σε οποιαδήποτε λογική. Και αυτό μένει να το κρίνουν οι ίδιοι οι πολίτες. Καλή συνέχεια σε όλους.